Έχουμε μαζί μας τον coach Τούδη. Coach, πρώτες εντυπώσεις από το μάτσι. Η Ελλάδα ήταν ανταγωνιστική για 3 δεκάλεπτα. Ίσως δεν μπήκε αρκετά καλά στο πρώτο, αλλά κρατάμε αυτό το θετικό πρόσωπο στα επόμενα 3. Να καταρχήν συγχαρητήρια στην Αμερική, ήταν καλύτερη. Δυστυχώς, όπως είπες σωστά, δεν πήκαμε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο και ουσιαστικά δώσαμε αυτό το οποίο δεν έπρεπε να δώσουμε στην Αμερική. Το γεγονός ότι έχουν αθλητικά προσόντα και τρέχουν πολύ καλά το γήπεδο είναι αυτό το οποίο μέχρι τώρα τους έχει φέρει εδώ σε αυτό το τουρνουά. Δηλαδή, σκοράμε σχεδόν 40 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Νομίζω ότι σκοράμε περισσότερους σήμερα. Θα δω λίγο από τους προπονητές στην ανάλυση. Το γεγονός ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν παίζει ατομικά, μπορεί να έχουν αρκετά isolation, μπορεί να έχουν no pass game, δηλαδή χωρίς πάσα να κάνουν πράγματα, αλλά ακολουθούν πολύ έντονα στο επιθετικό rebound, δηλαδή προστατεύουν αυτά τα shoot, είτε είναι καλά δομημένα είτε είναι τραβηγμένα στο επιθετικό rebound. Και σε αυτά τα δύο κομμάτια ήταν πολύ καλή. Το γεγονός ότι στο δεύτερο, το δεύτερο δεκάλεπτο το κερδίσαμε και τους κρατήσαμε εκεί στους 20 με 22-23 πόντους, αν μπορέσει να τους κρατήσεις. Στο άλλο χάσαμε 19-22, αλλά ήμασταν μέσα στο πλάνο μας όσον αφορά τον αμυντικό τομέα, το οποίο ξεκινάει και από την επίθεση. Στο πρώτο δεκάλεπτο μας πιέσανε αρκετά και μας βγάλανε έξω από την ηρεμία μας στο να σουτάρουμε μετά από 2, 3, 4 ή 5 πάσες και να κινήσουμε λίγο την άμυνα. Ήμασταν αρκετά νευρικοί, σουτάραμε την μπάλα με άσχημα ποσοστά αλλά και κακές προϋποθέσεις. Συζητήσαμε με τα παιδιά στο στούντιο ότι η Ελλάδα δεν έπαιξε την μπάσκετ γιατί βγήκε για να διασκεδάσει τη βραδιά. Μπορούμε να περιμένουμε κάτι περισσότερο στο μεταξύ μας παιχνίδι στη φάση των ομίλων ή νομίζω ότι θεωρείς και εσύ ότι τα άλλα δύο παιχνίδια είναι λίγο πιο σημαντικά από αυτό? Καταρχήν, θέλω να είμαστε υγιείς και στο αυριανό παιχνίδι γιατί παίζουμε back-to-back. Είναι τελείως διαφορετικό από το να έχεις μια μέρα προετοιμασίας. Άρα έχουμε αύριο καινούριο παιχνίδι. Το γεγονός ότι δεν ξεφύγαμε στους χρόνους, δηλαδή θεωρώ ότι 24 λεπτά είναι νομίζω ο μεγαλύτερος χρόνος που χρησιμοποιήσαμε κάποιο παίχτη. Να δούμε λοιπόν και αύριο με την προσθήκη ελπίζω και του Παπα-Νικολάου αλλά και του Χατζηδάκη που βρισκόμαστε με μια επίσης εξίσου πολύ καλή ομάδα, ανταγωνιστική, με μεγάλη εμπειρία. Και μετά να συγκεντρωθούμε στο να είμαστε υγιείς και να παίξουμε τον πρώτο τελικό που έχουμε να δώσουμε, ο οποίος είναι αυτός με την Ιορδανία. Αυτό είναι μέσα στο μυαλό μας. Το τι θα γίνει μετά στα επόμενα παιχνίδια θα το δούμε. Το πρώτο παιχνίδι για μας είναι η Ιορδανία, σε αυτό το οποίο θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και ένα σχόλιο εγώ για την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Γίνεται πολλή συζήτηση για τους παίκτες που έχουν επιλεγεί και βρίσκονται σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Εσύ πώς την είδες? Είναι ένα φαβορί για το μετάλλιο, είναι το φαβορί για να πάρει το παγκόσμιο? Καταρχήν είναι μια πολύ καλή ομάδα, όπως είπα. 9 από τους 12 παίκτες σουτάρουν έξω από τη γραμμή των 6 και τέλος πάντων τη γραμμή του τριπόντου. 7-25 εκεί με σχεδόν 40% ή πάνω από 40%. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουν τον καλύτερο αμυντικό της χρονιάς στο NBA και γενικότερα είναι long και παίζουν αρκετά καλά όσον αφορά το ότι υπάρχουν και υπάρχουν δυνατότητες να κάνουν απομονώσεις και ο καθένας μπορεί να σκοράρει πολλούς πόντους. Αλλά είπα ότι πάνε στο επιθετικό rebound για να υποστηρίξουν ένα καλό ή ένα κακό shoot και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Είναι ένα από τα φαβορί προφανώς. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, δεν τις είδα όλες για να μπορώ να σας πω, αλλά προφανώς υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν ποιότητα, ποσότητα, αθλητική εννοώ και χημεία και προφανώς το τουρνουά είναι τέτοιο που μπορεί να κρύβει και εκπλήξεις. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει ένα πολύ καλό σύνολο, το οποίο βασίζεται ακριβώς σε αυτό που θέλει το μπάσκετ στην ομαδικότητα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή ξεκούραση.